Ο υποψηφίος πρόεδρος Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε το απόγευμα της 5ης ομιλίας στο ξενοδοχείο Galaxy Air Hotel. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ασκώντας δρυμία κριτική στην κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία ήταν αυτή που έφερε τα μνημόνια και όχι το Πασόκ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θέλω να σου πω ότι αυτές οι συγκεντρώσεις δεν είναι συγκεντρώσεις μικρού κόμματος. Η παράταξή μας μπορεί εκλογικά να μειώθηκε υπογή της επιρροή, αλλά είναι μια μεγάλη παράταξη. Με ιστορία, με προσφορά, με στελέχη σε όλα, αν θέλετε, τα κοινωνικά δίκτυα, τοπική αυτοδιοίκηση, στους εργασιακούς χώρους, στα επιμελητήρια. Όμως δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι πάθαμε μια πολύ μεγάλη ζημιά. Σιγά σιγά ο ελληνικός λαός πίστεψε ότι υπήρχαν εύκολοι δρόμοι αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, πέρα από τις συμβάσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και τα ευρωπαϊκά χρήματα για να καλύψουμε τα ελλείμματα πάψε πίσω της κυβέρνησης Καραμαλή το 2009. Και ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός λέγοντας τερατώδη ψέματα και ο Τσίπρας συνεχίζοντας τον αντιμνημονιακό αγώνα και αυτός με τα ίδια ψέματα, ίσως και μεγαλύτερα, έγινε και αυτός πρωθυπουργός. Θεωρώ λοιπόν ότι το momentum για να βοηθήσουμε την παράταξη μας να ορθεί είναι τώρα. Γιατί τώρα κανείς πολίτης δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε. Τώρα γνωρίζουν όλοι. Τι είπαμε εμείς, πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα, ναι. Τι είπαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, εάν σκίσανε τα μνημόνια, αν τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης εφαρμόστηκαν και βιώνουν και μια καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός που έλεγε στη Σάχθεια και έκνε το μάτι σε όσους χρωστούσαν, χιλιάδες Έλληνες συμπολίτες, εκατοντάδες χιλιάδες. Σε τράπεζες, οίκα, εφορίες, αντί να φέρει στις άκτια, φέρνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα hedge fund στη χώρα μας να αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια με ποσά εξευτελιστικά από 3% της αξίας τους. Ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι θα μειώσει την ανεργία, θα φέρει λιγότερους φόρους, μικρότερες ασφαλιστικές φορές, ένας μηχανικός δικηγόρος γιατρός ξέρει τη σημαντική έφκα. Ο αγρότης ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να παράγεις και η φορολογία να υπονομεύει την παραγωγή σου. Όταν τα πρώτα χρόνια της κρίσης υπήρχε μια δυναμική σταθεροποίηση του αγροτικού τομέα. Και βέβαια βλέπουμε γύρω μας τη μιζέρια, τη διχόνοια, τη μισαλλοδοξία. Λέγανε αυτοί οι κύριοι ότι ο Πασόκ δεξιοποιήθηκε γιατί πήγε με τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημοκρατική Αριστερά μετά από δεύτερες εκλογές και συνεργάστηκε και καλώντας τους στις πρώτες εκλογές να συμμετάσχουν για αυτή. Και τώρα είναι αυτοί τρία χρόνια κοντά. Αγκαλιά με τον Καμένο. Τη μία πάει στην Αμερική και μιλάει για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου με τους Τούρκους. Δεν μιλάει άνθρωπος. Την άλλη πάει στο καζίνο, παίζει και κορδίζει τον ελληνικό λαό από τη Βουλή. Δεν μιλάει άνθρωπος. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιτέθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Νέα Δημοκρατία για τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια και που έχουν οδηγήσει την χώρα στην λιτότητα. Όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, χαρακτηριστικό της νέας κεντροαριστερής παράταξης θα πρέπει να είναι ο ρεαλισμός και ότι αν όλοι ενωθούν με όρους σύγχρονους, ηθικούς, πολιτικούς και πραγματικούς και όχι με τους παλιούς όρους του διαμοιρασμού των θέσεων, εκτιμά ότι η παράταξη θα πετύχει όχι μόνο τους στόχους της αλλά και τους εθνικούς σκοπούς. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια γιατί θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς και να υπάρχει πριν τις επόμενες βουλευτικές εκλογές μια επιλογή άλλη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι του ελληνικού λαού. Μια επιλογή προοδευτική, δημοκρατική, που θα έχει τη δύναμη του ρεαλισμού στις προτάσεις της, στις θέσεις της, στις ιδέες της. Προσωπικά είμαι υποψήφιος διότι θεωρώ ότι αν ενωθούμε με όρους σύγχρονους, ηθικούς, πολιτικούς, προγραμματικούς και όχι με τους παλιούς όρους διαμοιράσματος θέσεων εξουσίας. Και αν ανανεωθούμε με πρόσωπα όχι μόνο νέα ηλικιακά, αλλά νέες αντιλήψεις για τον τρόπο που πολιτεύεται ο καθένας, μακριά από το πελατειακό κράτος και τη δημαγωγία και έχοντας την επάρκεια τις γνώσεις για να συγχρονίσουν την Ελλάδα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, εκτιμώ ότι θα πετύχουμε. Συνειδητή μου επιλογή είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν αδικηθεί τα χρόνια της κρίσης να βρουν το δίκιο τους. Και όχι να έχουμε περιπτώσεις οι επιχειρηματίες να μην αποζημιώνουν, αλλά από την άλλη να αγοράζουν μίντια και να έχουμε μια ανορθολογική κατάσταση η οποία δεν αξίζει στο λαό που τα τελευταία χρόνια πάλεψε και δεν άντεξε. Πρέπει ο λαός μας να έχει μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Και αυτό σημαίνει δικαιοσύνη, ιδιαίτερα για τους πιο δύναμους ανθρώπους και τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.